Ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Αύγουστος και ο Ιούλιος είναι οι μήνες που υποτίθεται ότι είναι full σεζόν για τους εργαζόμενους. Και λογικό είναι να υπάρχει μια υποχώρηση στους δείκτες της ανεργίας. Βέβαια, τα νούμερα που πάντα δεν λένε την αλήθεια. Όταν στα νούμερα αυτά υπάρχουν μέσα ευέλικτες προσπέσεις εργασίας, πώς αυτά τα νούμερα να είναι τα πραγματικά. Τώρα, από εκεί και ύστερα, του καλοκαιριού, από ό,τι μαθαίνουμε και από όλη την Ελλάδα και ειδικά από τα νησιά τα δικά μας, δηλαδή το Βορείο Αιγαίο και το Νοτίο Αιγαίο με τον τουρισμό, παρόλο που δεν είχε ανοιχτή η αγορά της Τουρκίας, πήγαν αρκετά καλά και από ό,τι μαθαίνουμε κάποια εργαζόμενοι θα συνεχίσουν ακόμα και μέχρι τις 15 του Νοέμβρη. Αυτό είναι ένα θαρρυντικό στοιχείο, αλλά μην κρυβόμαστε και δεν εθαρρυνόμαστε, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, διότι η μέση ανεργία μας δεν είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι έπεσε το ποσοστό στο 15%. Εμάς η πραγματική ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο, και όποιος θέλει ας το διασταυρώσει με στοιχεία πραγματικά, είναι πάνω από 30%. Διότι ο εργαζόμενος, έχω πει χίλιες φορές, θεωρείται και αυτός με τις 2 και τις 3 ώρες που πράττει τη σύμβασή του. Και ειδικά και εργαζόμενοι, σε πρόσφατο έλεγχο που συμμετείχαμε την επιθεώρηση εργασίας, παρακολούθησε εργαζόμενο ο οποίος ήταν 2 ώρες ασφαλισμένος μία φορά τη βδομάδα. Και οι περισσότεροι ασφαλισμένοι ήταν με ευέλικτες μορφές εργασίας από 2 έως 4 μέρες το πολύ την εβδομάδα. Γι' αυτό και όταν βγει η επιθεώρηση, όποτε βγει με τα χίλια μύρια προβλήματα που υπάρχει, πάντα υπάρχουν παραβάτες. Ανεβαίνει και η ανεργία. Είναι κάθε μέρα που περνά, δηλαδή κάποιος κλείνει τη σεζόν του και λιγοστεύει λογικά το προσωπικό του. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά όχι αυτές που είναι οι αναμενόμενες, ειδικά για τα νησιά τα δικά μας και το νησί το δικό μας.